Γεια σας παιδιά, Παναγιώτης Ραφαήλ εδώ με ένα ακόμα vlog. Σήμερα έχουμε vlog μας day 6, day 7, κάτι τέτοιο, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, πάντως νομίζω ένα από τα δύο είναι σωστά. Τέλος πάντων, σε κάτι πιο σημαντικό, μάλλον θα αναρωτιέστε γιατί ξεκινάς το vlog τόσο αργά, στη σκαλιά της πολυκατοικίας σου, χωρίς να μας έχεις δείξει τίποτα πιο πριν. Θα σας εξηγήσω γιατί. Εννοείται, χθες το βράδυ δεν πρόλαβα να κάνω editing το vlog. Κανένα βράδυ βασικά μέχρι στιγμής το vlog μας δεν έχω κάνει editing το vlog. Το κάνω κάθε πρωί που ξυπνάω. Οπότε, έτσι και σήμερα το πρωί ξεκίνησα με editing. Επειδή ήταν νωρίς και οι φίλοι μου δεν είχαν ξυπνήσει ακόμα για να κάνουμε κάτι πιο ομαδικό, αποφάσισα να καθαρίσω λίγο το σπίτι γιατί ήταν αρκετά ακατάστατο. Το γεγονός ότι αποφάσισα να βλογκάρω όλη τη διαδικασία είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί ο χρόνος που μου πήρε να εκτελέσω αυτές τις δουλειές κατά 30%. Αλλά τι να κάνουμε, do it for the vlog. Αφού τελείωσαμε τις δουλειές του σπιτιού, είχα ανεβάσει λίγο θερμοκρασία, είχα υδρώσει λίγο, οπότε έπρεπε να κάνω ένα μπάνιο. Επίσης, κάποιοι από εσάς μπορεί να παρατηρήσετε ότι δεν σας έδειξα το πρωινό μου. Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό είναι επειδή μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα φάει ακόμα πρωινό. Οπότε βγαίνοντας από το μπάνιο, πεινασμένος, καλοβαλμένος, καλοξερισμένος, περφουμαρισμένος, αποφάσισα να πάω στην κουζίνα για να φάω κάτι. Οι επιλογές ήταν απλές, όμως πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Από τη μία είχαμε τη μακαρονάδα με την ολόφρεσκια κόκκινη σάλτσα που η καλή μου σπιτιονοικοκυρά μου έδωσε νωρίτερα στο vlog. Από την άλλη είχαμε το τσουρέκι, έρχονται Χριστούγεννα, επίκαιρο με μερέτα. Η μερέτα είναι πάντα επίκαιρη, δεν χρειάζεται να έχει κάποια συγκεκριμένη εποχή ή κάποια συγκεκριμένη γιορτή για να αρχίσουμε να τρώμε μερέτα, το ξέρουμε αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμουν σε δίλημα να φάω κάτι πιο υγιεινό, όπως τα μακαρόνια με τη σάλτσα, κάτι λίγο πιο ελαφρύ, γιατί δεν ήταν και πάρα πολύ μεγάλη η ποσότητά τους, ή να πω fuck that shit και ας φάω 5.000 θερμίδες για πρωινό όλο το τσουρέκι με τη μερέτα. Όπως καταλαβαίνετε, η επιλογή ήταν ξεκάθαρη, αποφάσισα να φάω τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια! Μετά από το πρώτο μου γεύμα, ντύθηκα, ετοιμάστηκα και αποφάσισα να βγω έξω να βρω τους φίλους μου. Εννοείται τις κάλτσες τις φοράμε πάντα στο τέλος. Φέρετε. Γεια. Γεια. Φέρε μου ένα αμερικάνο σκέτο. Beautiful. Ένα αμερικάνο σκέτο. Διπλό. Τι ώρα είναι, σίγουρα διπλό. Βέβαια. Πες εδώ. Τσόντα πάτσι. Τι είναι εδώ. Δικά σου είναι αυτά. Ναι ρε. Και τι κάνεις εσύ τώρα. Όταν μπεις θα δεις, θα στα εξηγώ όλα. Α, κάνεις τέτοια. Τέτοια. Και πότε θα το ανεβάσεις. Αυτό αύριο. Θα είμαι και μένα μέσα. Λίγο ναι. Γιατί λίγο ρε μαλάκα. Δικό μου το vlog ρε φίλε, σένα θα βάλω. Ω, τσιρανίδες. Περάσαμε ωραία στο καφέ και πραγματικά είχα πολύ καιρό να πιω τόσο ωραίο καφέ. Ο λόγος που ήταν τόσο ωραίος ήταν επειδή ο φίλος μας ο Νίκος γιορτάζει σήμερα και κέρασε τον καφέ. Ο κερασμένος καφές πάντα είναι καλύτερος από τον καφέ που πρέπει να πληρώσεις εσύ ο ίδιος. That's a fact. Όπως επέστρεφα ανέμελος από το απογευματινό καφεδάκι με τους φίλους μου, που όπως σας είπα ήταν και πολύ ωραίος καφές γιατί δεν χρειάστηκε να πληρώσω, αντιλήφθηκα ότι δεν είχα βγάλει το intro για το σημερινό vlog. Και για μία στιγμή πτωήθηκα, παρόλα αυτά αμέσως σκέφτηκα να κάνω αυτή την παπαρία που κάνω τώρα και συνέχισα ανέμελο στον δρόμο της επιστροφής. Οπότε λοιπόν παιδιά, καλώς ορίσατε στο σημερινό vlog, το intro κράτησε γύρω στα 4-5 λεπτά, πάμε να δούμε τι όλα θα κάνουμε σήμερα. Αυτό ήταν το κινητό μου και δεν ήταν ωραίος ο ήχος που άκουσα. Εννοείται πάω να πλύνω το μπουφάν και το παντελόνι αμέσως. Επίσης πείτε μου αν σας άρεσε αυτό που έκανα για το intro ή ήταν πολύ cringe. Να ξέρω να το ξανακάνω, άμα τύχει καμιά φορά να μην βγάλω intro ή όχι. Πείτε μου. Παιδιά, πραγματικά έχω απελπιστεί. Είναι 6.30 ώρα, έχει πόση ώρα που γύρισα από τον καφέ και κολοβαράω. Ο λόγος της απελπισίας μου είναι αυτός εδώ δίπλα μου, όπου μπορείτε και εσείς να δείτε κάπου εδώ. Το δείγμα είναι να φάω λίγο τσουρέκι με μερέντα. Καταρχάς, ο τσίρας σχολάει σε μισή ώρα. Θα
Θα έρθει εδώ να φάμε κάτι απ' έξω. Θα πάμε λέσχη. Δεν ξέρω να τον περιμένω ή να παραγγείλω. Ή να φάω λίγο τσουρέκι με μερέντα. Επίσης είχα σκεφτεί να κάνω ένα challenge. Όλο αυτό το τσουρέκι με όλη αυτή τη μερέντα είναι περίπου στις 5.000 θερμίδες. Μπορούσα να το φάω, ας πούμε, ένα πρωινό σε ένα άλλο vlog μας για παράδειγμα. Αν θέλετε να δείτε τέτοιου είδους challenge, γράψτε στα σχόλια. Κάντε και like. Και εννοείται, αν συγκεντρώσω αρκετούς υποστηρικτές που θέλουν να κάνω αυτό το vlog, θα το κάνω. Θα το φάω όλο αυτό που είναι πόσες θερμίδες το τσουρέκι. Αρκετές θερμίδες για πρωινό. Πείτε μου αν θέλετε να δείτε ένα vlog που τρώω όλα αυτά με τη μία. Μιτσάρα μου, τσέκαρε με. Θα πας εδώ πέρα. Η μία πλευρά μεγαλύτερη από την άλλη. Πώς να το διορθώσεις πώς να διορθώσεις ασυμμετρίες στους μύες σου. 22 Ιουλίου ανέβηκε το 2017. Πάνε τσέκαρε αυτό το βίντεο για πιο αναλυτική πληροφορία σε αυτά που με ρώτησες και αυτά που σου είπα μόλις τώρα. Λοιπόν, γεια σου φίλε vlog, θες τι έχουμε, περιμένουμε τον Τσίρα, τελικά θα έρθει, κάτι θα φάμε, τους δίνω ένα update και έχουμε και Instagram live, γιατί αν δεν έκανα live αυτή την ώρα, ξέρετε πολύ καλά ότι κάτι θα χλαπάκιαζα, οπότε περιμένουμε τον Τσίρα. Παίχτες, ερώτηση σε εσάς τώρα που είστε μέσα στο live, μισό λεπτό να κλείσω το vlog, γεια σας. Οι πίτσες ήρθαν αλλά ο Τσίρας ακόμα είναι άφαντος. Πουθενά ο Τσίρας. Λες να φάω χωρίς να τον περιμένω. Έχω καταπεινάσει. Έχει περάσει μια μισή ώρα ή μια ώρα τουλάχιστον από τότε που έλεγα να φάω το τζουρέκι. Όχι, δεν το έφαγα. Κάνουμε το τσάρε. Πεινάω. Σας δείχνω λίγο τι πήραμε, γιατί όταν έρθει ο Τσίρας δεν θα υπάρξει χρόνος. Θα τα κατασπαράξουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε πίτσα με κοτόπουλο και είναι η δικιά μου. Okay, πίτσα, γαλοπούλα. Γκούντα και κοτόπουλο. Παναγία μου, τι τέλειο πράγμα. Τι τέλειο πράγμα. Μεγάλε τσιρανίδι. Μαζί με τον Τελιβερά ήρθες. Φίλε, έχω πεθάνει τις πίνες. Φίλε, κι εγώ και σε περίμενα. Περίμενα να πάμε. Ναι. Τι καλώς. Φίλε, άστα να πάνε. Πόση ώρα έχει που ήρθε. Κάνει 20 λεπτό. Σοβαρά. Ναι, εκείνη είναι η δικιά σου την άφησα εκεί. Τα πλήρωσες. Ναι, τα πλήρωσα. Πόσο κάνανε. Από 7 ευρώ. Τι 7 ευρώ, αλλά για την πήρες. 10 ευρώ έχει. Θες από πού είσαι. Να κομμένη μου την έδωσα. Έχω βγάλει καινούριο ριουάι του YouTube, ρε μαλάκα. Πριν σου δείχνω ρε μαλάκα. Νόμιζα το βίντεο που βλέπω. Μην βάλεις ήχο αυτό. Ναι, ρε, σίγουρα. Τι potato ανάλυση είναι αυτή. Είμαστε εκεί και 35 και οι άλλοι κατέβηκαν και 35 και αυτή η στιγμή μετά εμείς αφού είπαμε λέει αυτό θέλουμε να δεθούν και εμείς το αλλάξαμε και λέμε μετά εσύ λέμε. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Hey, γεια σας παιδιά, ναι ξέρω είναι το επόμενο πρωί. Όπως βλέπετε φόρεσα την ίδια μπλούζα απλώς για να ταιριάζει λίγο το vlog. Ξέχασα χθες να κάνω outro, πραγματικά έφυγε μετά ο Τσίρας. Κάθισα έκανα λίγη δουλειά στο PC, sorry γι' αυτό. Ένα γρήγορο note πρωτού τελειώσω το vlog και αρχίζω το επόμενο που θα δείτε αύριο. Το τσουρέκι πραγματικά σχεδόν το τελείωσα μετά από την πίτσα. Δηλαδή έφαγα την πίτσα, μετά τσιμπούσα λίγο τσουρέκι και παραλίγο να το τελειώσω. Οπότε νομίζω είναι πάρα πολύ εύκολο challenge. Οπότε δεν ξέρω αν θα κάνω το challenge. Αυτό είναι αυτό που λέω, τέλος πάντων. Οπότε έτσι θα τελειώσουμε το σημερινό vlog. Ελπίζω να σας άρεσε. Είχαμε λίγο χαβαλέ, ήταν λίγο διαφορετικό. Μάλλον η ιστορία δεν σας άρεσε. Δεν έκανα και καλές αναπαραστάσεις κτλ. Τα λέμε αύριο σε ένα πιο καλό vlog. Your boys out. Bye! Χριστούγεννα και πάλι, είναι γιορτή μεγάλη. Δώρα με το τσουβάλι και μπάσκετ με τον γκάλι. Θα αγοράσω δέντρο.